Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Σου πέταξα τον μπαλάκι. Εμένα βρήκα. Εμένα βρήκα. Ναι. Τι να σε ρωτήσω για τη Μάντσεστερ. Αυτό καίει πιο πολύ. Έλατε. Ειδικά η Μάντσεστερ ήταν ευθεία γραμμή. Πραγματικά ένα μάτσο ευθεία γραμμή από καρδιωτική Μάντσεστερ United. Δεν θυμάμαι την προηγούμενη φορά που στο Champions League είχα δει τόσο κακή εικόνα από τη United σε ένα μάτσο που κεγόταν τόσο πολύ για να πάρει αποτέλεσμα. Για να νικήσει, να μην χάσει, να πάρει κάτι τέλος πάντων. Πήρε κάτι. Το δρόμο για το σπίτι εννοούσα. Ναι. Εντάξει, στο σπίτι ήταν. Mm. Ξέρω εγώ τι να πω. Να πω μαζί μας είναι η Novibet που είναι χορηγός αυτής της εκπομπής. Να πω επίσης ότι επειδή κουβεντιάζαμε σχετικά με το αν ο Ten Hag βγαίνει από το σπίτι ή όχι στο Manchester, εχθές τον παρατηρούσα και η συμπεριφορά του και πριν από το παιχνίδι και στην ανάπαυλα όταν επέστρεψε από την ανάπαυλα του ημιχρόνου και γενικώς με τον κόσμο, αλληλεπιδρούσε. Τους χειροκροτούσε, το χειροκροτούσαν. Φαίνεται ότι ο κόσμος που πηγαίνει στο Old Trafford δείχνει συμπόνια. Βλέπει έναν άνθρωπο που κάτι προσπαθεί να κάνει. Τον βλέπει να μην έχει και σοβαρές επιλογές να βάλει στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα. Ο Βασίλης ο Σαμπράκος τη βλέπει. Εγώ αυτό θέλω να μου πεις. Δεν βλέπω τίποτα. Για τον προπονητή αυτόνα. Τον τρως, αν είσαι δίκης, τον τρως. Ή τον αφήνει στη Φέργκισον. Γιατί να μάθουν οι νέοι, ο Φέργκισον μετά από 4 χρόνια είδε κάπου. Ακριβώς αυτό είναι που θέλω να πω, ότι πάντοτε αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σχετική και δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Μπορεί να ψυχανεμιζόμαστε πράγματα, αλλά όσο από τη στιγμή που δεν τα ζούμε από μέσα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις. Εδώ αυτή η απάντηση είναι πολύ σύνθετη, είναι σχετική με το τι στο καλό έκανε, πώς τη σχεδίασαν το καλοκαίρι, τι προσπάθησαν να κάνουν. Ποιος επέλεξε τους ποδοσφαιριστές, ποιο είναι το πλάνο τους σε σχέση με την οικονομία του συλλόγου, της εταιρείας του συλλόγου, για την ερχόμενη τριετία. Άρα τι μπορούν να κάνουν, τι budget μπορεί να δώσουν σαν προπονητή για να ενισχύσει την ομάδα, ποια είναι η ιδέα τους για το πώς θέλουν να παίζουν, ποια είναι η ιδέα τους για την ηγεσία, δηλαδή για το ποιο είναι το είδος της ηγεσίας που θέλουν να ασκεί ο μάναντζερ που έχουν. Είναι πάρα πολλά που δεν μπορείς να καταλαβαίνεις από μακριά. Αν καταλαβαίνω ότι ο τύπος πιστεύει ότι μπορεί να βρει άκρη, καταλαβαίνω ότι πιστεύει ότι μπορεί να βρει άκρη. Επίσης, επειδή έτυχε χθες και είδα και κάποιες συνεδρίες των ποδοσφαιριστών πριν από τον αγώνα με την Bayer, αν κρίνω από τα δημόσια λόγια τους, οι ποδοσφαιριστές καλά νιώθουν μαζί του. Καλά εννοώ αισιόδοξοι και δεμένοι. Ναι. Μαζί του νιώθουν. Οπότε ξέρεις, και αυτό είναι κάτι που το μετράς. Για μένα. Βασίλη, μην ξεχνάς ότι στο μάτς που συζητάμε εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, Βόλος Ολυμπιακός, όταν σκόραρε ο Ολυμπιακός, όλοι τρέχαν στον προπονητή τους. Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό. Και μετά από ώρες αποτέλεσε παρελθόν. Περίμενε. Δεν σου λέει κάτι σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει στην United. Ναι. Σε σχέση με το τι πρέπει να γίνεται. Το πρέπει, οι δικούντες το κρίνουν. Σωστά. Αν βλέπουν ότι πρέπει να ποντάρουν και να κάνουν υπομονή σε ένα προπονητή, τον κρατάς. Αν δεν είσαι αισιόδοξος ότι μπορεί να δεις τους καρπούς της δουλειάς του αργότερα, τον διώχνεις και παίρνεις έναν που τον πιστεύεις. Πολύ καλά λες. Αλλά εγώ λέω ότι ένας από τους δείκτες για να μπορείς να αξιολογήσεις την πορεία ενός προπονητή, το έργο που παράγει και άρα και την προοπτική και τη δυναμική και την προοπτική που έχει το έργο που παράγει, ένας από τους βασικούς δείκτες είναι το να αφουγκραστείς στα αποδυτήρια και να καταλάβεις αν ψήνονται οι ποδοσφαιριστές με τον προπονητή. Όχι αν τον συμπαθούν μόνο και αν τον θεωρούν καλό άνθρωπο. Γιατί αυτό δεν όλοι. Είναι καλός οδηγός. Η πλειοψηφία. Και δεν είναι μόνο ζήτημα πλειοψηφίας, είναι και ζήτημα το πώς στέκονται απέναντι στον προπονητή τα πιο βασικά γρανάζια. Γιατί μπορεί να μην σου λέει τίποτα να είναι, ξέρω εγώ, να πούμε σε ένα σύνολο 25 ανθρώπων, ότι οι 15 τον θέλουν, αν οι 10 που δεν τον θέλουν, που δεν ψήνονται ότι μπορούν να κάνουν καλά πράγματα μαζί του, είναι οι 10 από τους 11 βασικούς. Εκεί έχεις πρόβλημα. Δεν λύνεται εύκολα αυτό. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να μην μετράς αυτό, γιατί η ομάδα πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει αποτελέσματα, κάνει καλή εμφάνιση ή δεν κάνει καλή εμφάνιση, επειδή οι ποδοσφαιριστές κάνουν ή δεν κάνουν πράγματα.
Εάν οι ποδοσφαιριστές δεν πιστεύουν, δεν κάνουν καλά πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν, για μένα, επειδή δεν βλέπω όλα τα παιχνίδια της United, δεν μου είναι και πολύ εύκολο να πω ότι, τι συμβαίνει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις σε παιχνίδια της ότι είναι ζήτημα αγωνιστικής νοοτροπίας, συγκέντρωσης, καλής προετοιμασίας, ψυχολογικής πριν από τα παιχνίδια. Είναι πολλά που βλέπεις. Κάθε ένα παιχνίδι από αυτά που έχω εγώ παρακολουθήσει έχει και διαφορετικά πράγματα να δεις. Αν υπάρχει κοινός παρανομαστής, είναι ότι αυτή δεν είναι μια έτοιμη ομάδα. Τώρα, εχθές, ας πούμε, κολλήσαμε τώρα με αυτό το μάτσο. Απλώς είχε ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά, από αυτή την οπτική γωνία, γιατί κατά τα άλλα, με όρους ψυχαγωγίας, ήταν ένα άθλιο παιχνίδι. Εχθές η United, ενώ ήξερε ότι πρέπει να νικήσει, έκανε μια εκτίμηση. Τώρα, αυτό εγώ το λέω ερμηνεύοντας την απόδοσή της. Ότι δεν μπορεί να επικρατήσει επί της Bayern, να κυριαρχήσει μες στο παιχνίδι, να έχει την μπάλα, να κάνει περισσότερες επιθέσεις, να κάνει περισσότερες τελικές προσπάθειες, να παίξει το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, το συντριπτικά μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, στο επιθετικό μισό του γηπέδου. Και έκανε αυτή την παραδοχή και εκτίμησε ότι πρέπει να πάει συντηρητικά, να μείνει μέσα στο μάτι μέχρι το τελευταίο διάστημα και τότε να ρισκάρει σε ένα μικρό διάστημα χρόνου για την πιθανότητα να τα καταφέρει να πάρει την νίκη του ενός γκολ. Της τα χάλασε η Bayern, της τα χάλασε ο Κομάν που δημιούργησε μια αναστάτωση στην άμυνα της United και πέτυχε το γκολ η Bayern και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο έχει για τη United δύο σουτ που δεν βρήκαν εστία. Αυτό έχει όλο και όλο. Μια ομάδα που και εγώ ήταν να νικήσει. Είναι πονεμένη ιστορία. Με όλα αυτά καταλαβαίνω ότι τελικά τους έπεισες να δεις αυτό το παιχνίδι, αλλά το μετάνιωσες που τους έπεισες. Το μετάνιωσα. Αλήθεια είναι ότι η εχθεσινή ήταν μια βραδιά σαν να θέλει το Champions League να μας κάνει πραγματικά να ξεχάσουμε τη φάση των ομίλων. Γιατί αυτή είναι η τελευταία φορά που ζούμε μια φάση ομίλων. Ήταν πολύ κακή βραδιά. Ήταν μια ευθεία γραμμή. Δεν είχε τίποτα ενδιαφέρον. Αν μου πεις αν θα μου μείνει κάποιο παιχνίδι, αποτέλεσμα, στιγμή, τίποτα. Τώρα ότι η Μπενφίκα στο τέλος πήρε ένα εισιτήριο για το Europa League μπορεί να είναι κάτι που θα μου μείνει ή ότι αποκλείστηκε η Σεβίλη. Όχι. Ιστορικά στοιχεία είναι αυτά. Αλλά όχι, δεν εντυπωσιάστηκα με τίποτα. Ή ότι η Κοπενχάγη πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League. Ναι, που θα ήθελα να έχει περάσει η Γαλατά. Το λέω γιατί μου άρεσε περισσότερο αυτό που είδα από τη Γαλατά. Δεν απαξιώνω την προσπάθεια της Κοπενχάγης προς Θεού και ίσα ίσα που είναι και να δημιουργεί ένα παράδειγμα. Γιατί είναι μια ομάδα που τις προηγούμενες φορές στο Champions League είχε μια εικόνα φτωχή, μια εικόνα μιας ομάδας που δεν είναι για να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση. Και πηγαίνοντας από τον ίδιο τρόπο, από τον ίδιο δρόμο, με επιμονή, κατάφερε να είναι ομάδα που μπορεί να συνεχίσει τη διοργάνωση. Οπότε, μπράβο της. Να που επιβραβεύτηκε η επιμονή και η υπομονή. Σωστά. Αλλά δεν τρελαίνομαι με το ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή, δεν με καθυλώνει. Θα πεις, σε καθυλώνει η Γαλατά. Ναι, υπήρχαν κομμάτια παιχνιδιού και απέναντι στη United και απέναντι στην Bayern, εντός και εκτός έδρας, που μου άρεσε πολύ η Γαλατά. Άρα. Γι' αυτό λέω ότι θα ήθελα να τη δω. Και χθες ακόμα σε αυτό το match έχει κάνει διπλάσεις ευκαιρίες από την Κοπενχάγη. Έχει χάσει γκολ, πραγματικά έχει χάσει γκολ. Δηλαδή είχε ευκαιρίες για να πετύχει πάνω από ένα γκολ με βάση τα 6 goals της και δεν πέτυχε κανένα. Εντάξει, είναι μπάλα. Δεν λέω άδικα πέρασε η Κοπενχάγη, απλώς λέω ότι η Γαλατά ήταν μια ωραία προσπάθεια σε αυτό το Champions League. Ναι. Σήμερα θα μας αποζημιώσει σήμερα η βραδιά για την κακή χτεσινή βραδιά. Δεδομένου ότι είναι και τελευταία αγωνιστική, ιδίως στο γκρουπ του θανάτου που το έχουμε βαφτίσει έτσι. Και είναι όπως είπες και πριν, η τελευταία βραδιά ομίλων στο Champions League. Εμένα τι μου συμβαίνει στις ευρωπαϊκές βραδιές? Μου συμβαίνει κάθε φορά την Τρίτη να έχω ξενυχτήσει, την Τετάρτη να μην έχω κινηθεί πολύ. Άρα το πώς θα πάει η βραδιά είναι, με καίει πάρα πολύ, γιατί αλλιώς δυσκολεύομαι να μένω ξύπνιος. Πραγματικά, δηλαδή δυσκολεύομαι να βγάζω την εκπομπή, γιατί η εκπομπή τελειώνει κοντά στις 2 τα ξημερώματα. Άρα η προσευχή μου κάθε φορά είναι η καλή ημέρα, με όρους ψυχαγωγίας, συναισθημάτων, ανατροπών, ξεσηκωμού δηλαδή, να είναι η Τετάρτη, γιατί εκεί χρειάζομαι περισσότερο να με πάρει μαζί η βραδιά, επειδή δεν την παλεύω. Άρα έχω ήδη ανάψει μια λαμπά, θα ανάβω και μια δεύτερη τώρα που το λες. Στις υποσχέσεις όμως μας το εγγυάται αυτό, γιατί υπάρχει ο όμιλος θανάτου και τίποτα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ευθεία γραμμή να είναι. Ας πούμε, θυμάμαι, έχω ήδη ξεχάσει ποια είναι τα παιχνίδια της πρώτης ζώνης, της 8 παρατέρατο, γιατί είναι δύο αδιάφορα παιχνίδια. Δηλαδή εκείνη την ώρα μάλλον δεν θα βλέπω ούτε εγώ. Τα οποία μπορεί να έχουν γκολ όμως. Να είναι φεστιβάλ τερμάτων. Ναι.
Σωστά. Όπως μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον με όρους στοιχηματικούς. Mm-hmm. Δεν κάνω αυτή την κουβέντα. Αλλά σε σχέση με το τι παίζεται μέσα στο γήπεδο, το ποιος βγάζει τα ένστικτά του να μείνει στη διοργάνωση ή να πάρει την πρωτιά κτλ. Κτλ. Δεν έχει ενδιαφέρον η πρώτη ζώνη. Η δεύτερη ζώνη όμως έχει ενδιαφέρον. Έχει μάτς που κρίνονται πράγματα. Οπότε ναι, στις προδιαγραφές δεν μπορώ να δω πώς. Καμιά φορά το κουβεντιάζουμε με τον Μιχάλη. Όταν γίνει κάτι που είναι μάπα, λες δεν μπορεί. Π.χ. τώρα είναι χαμηλά, θα περάσουμε από πάνω. Το είπε χθες το ημίχρονο. Ναι, το είπε. Ναι, και, εντάξει, ας πούμε ότι ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο σε κάποια μάτς. Πιο πολύ ενδιαφέρον, Βασίλη, θεωρείς ότι θα έχει το Σαββατοκύριακο στην μαγική Στοίχημαν Super League? Κοίτα τώρα, πρωτού φτάσουμε. Ή πιο ενδιαφέρον έχουν τα μεσοβδόμαδα που έχουν να κάνουν με τη Στοίχημαν Super League, με όλα αυτά που γίνονται? Άκου, θα τα βάλω με τη σειρά. Δεν φτάνω στο τι ποδόσφαιρο θα δούμε. Ας μας προβληματίσει με την καλή έννοια μεθαύριο όταν θα κουβεντιάζουμε σε σχέση με την αγωνιστική που έχουμε μπροστά. Κρατάω το γεγονός ότι φαίνεται πως θα έχουμε αγωνιστική, δηλαδή ότι οι διαιτητές θα έχουν τη Δευτέρα ένα ραντεβού με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, άρα αυτός είναι λόγος για να πάρουν πίσω τα κολλήγματα που δήλωσαν χθες. Άρα η λογική λέει ότι θα γίνει πρωτάθλημα. Τι κυριαρχεί στο κεφάλι μου, με εξοργίζει πάρα πολύ που βλέπω ότι γίνεται ένα κράτος να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να βγάλει μια άκρη. Τι θέλω να πω με αυτό? Διάβαζα προηγουμένως τον κανονισμό με τον οποίο θα λειτουργήσει η Super League σε αυτό το διάστημα που θα είναι με κλειστές πόρτες. Και διάβαζα όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να μην την πληρώσει η ομάδα που είναι γηπεδούχος ή η ομάδα που κάνει μια παράβαση σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που θα βάλει μέσα στο γήπεδο κτλ. Κτλ. Τι δείχνει όλο αυτό? Ότι όταν το κράτος το νοιάζει, για τον όποιο λόγο, ας το αφήσουμε στην άκρη τώρα αυτό, το γιατί το νοιάζει, ξέρει πως μπορεί να το κάνει. Είμαι βέβαιος δηλαδή ότι τούτη τη φορά, τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές που θα παίξουμε με αυτό το καθεστώς, στο γήπεδο η εικόνα δεν θα είναι η εικόνα που ήταν άλλες φορές όταν τα μάτια υποτίθεται ότι γίνονταν και κλεισμένον το θηρίο και στην πραγματικότητα είχε μέσα από 300 νοματέως για την κάθε ομάδα και από 35-40 μπράβους για την κάθε ομάδα. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι τούτη τη φορά, πάλι θα πω, στις πρώτες αγωνιστικές, δεν ξέρω αν θα κρατήσει δύο μήνες αυτό, θα είναι όλοι πολύ πιο προσεκτικοί. Γιατί εδώ η κυβέρνηση επικοινωνεί ότι τη νοιάζει η εικόνα που θα βγει στις αγωνιστικές, στα παιχνίδια, τώρα που μπαίνει σε αυτό το καθεστώς. Άρα, προφανώς για ακόμη μια φορά θα πω ότι είναι μια αδιανόητη απόφαση αυτή που έχει πάρει η κυβέρνηση να παίξει το ποδόσφαιρο έτσι, χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα, πώς να το πω, όχι μόνο δικαιοσύνη σε αυτή την απόφαση, και λογική δεν υπάρχει σε αυτή την απόφαση. Χωρίς αντίδραση όμως από αυτούς, ρε φίλε, τους οποίους τους κάνει ζημιά. Παρά μόνο από κάποιους από τον κλάδο σου, κάποιους δημοσιογράφους. Αντίδραση εγώ από ομάδες που θίγονται δεν είδα, Βασίλη μου. Ναι. Έχουν τη φωλιά τους λερωμένη. Γιατί? Εσύ και καλά δύο-τρεις ακόμα γραφικοί με κάποια κείμενα λέτε ότι είναι λάθος το σκεπτικό. Έτσι δεν είναι? Πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Πού όλοι αυτοί? Δεν διαφωνώ. Δεν ξέρω. Ξέρεις, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Εγώ δεν περιμένω από το ποδόσφαιρο, ποτέ από το ίδιο το ποδόσφαιρο, να καθαρίσει μόνο του. Ακούω μάλιστα ότι η διάθεση που επικρατεί τώρα αυτές τις μέρες στην κυβέρνηση είναι αυτή, να το αναγκάσουν το ποδόσφαιρο να το κάνει μόνο του αυτό. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ποτέ ότι η σημερινή αγορά, η σημερινή, μην το βάλω στη σημερινή, διαχρονικά ότι η αγορά του ποδοσφαίρου θέλει να αλλάξει. Αν ήθελε θα το είχε κάνει. Δεν υπάρχει καν ένα μεγάλο κομμάτι για να πω ότι να, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θέλει να αλλάξει πολύ, γιατί αλλαγές προφανώς όλοι θέλουν να κάνουν. Το πόσο βαθιές είναι οι τομές που θέλουν να επιχειρήσουν, εκεί αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι το θέλουν να το κάνουν. Οπότε, γι' αυτό βλέπεις η αντίδραση είναι περιορισμένη. Τους νοιάζει που θα παίξουν παιχνιδιά χωρίς κόσμο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν βλέπεις κάτι παραπάνω από αυτό, συμφωνώ. Τώρα το πώς θα πάνε τα υπόλοιπα όλα που περιμένουμε να δούμε, δηλαδή το τι άλλο πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη και γι' αυτό δεν έχω μεγάλες προσδοκίες, αλλά αυτή εδώ είναι μια ακόμη περίσταση που λέω ρε εσύ κάτσε να δούμε. Δηλαδή δεν βιάζομαι να πω ότι
θα γίνει το απόλυτο τίποτα. Για ποιο λόγο το λες αυτό στον εαυτό σου, γιατί είσαι αισιόδοξο από τη φύση σου? Όχι, όχι, ίσα ίσα που σε αυτή την υπόθεση δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Πια έχει αλλάξει το. Έχει αλλοιωθεί το DNA μου. Κάποτε όταν ήμουν μικρό, νόμιζα ότι θα αλλάξει ο κόσμο. Τώρα πια δεν είμαι. Το έχει συνειδητοποιήσει. Δεν είμαι τόσο αγαθό αδαής. Δεν πιστεύω πια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποια από τα συμφραζόμενα των όσων έχω ακούσει και έχω μάθει στη διάρκεια των τελευταίων ημερών με βάζουν και λίγο να σκέφτομαι ότι εσύ αν τα κάναν όλα για την Αθήνα δεν θα σχεδιάζαν αυτό, δεν θα σχεδιάζαν το άλλο, πράγματα που δεν έχουν όμως υλοποιηθεί και που δεν είμαι καν σίγουρος ότι θα γίνουν, άρα κρατάω την επιφύλαξη, απλώς λέω για κάτι να δούμε, ας περιμένουμε, γιατί δεν συζητάμε τώρα για ένα σχέδιο που θα εξελίσσεται σε βάθος μηνών. Συζητάμε για πράγματα που αν είναι να γίνουν θα γίνουν στην διάρκεια μέχρι τις γιορτές και τις πρώτες μέρες μετά τις γιορτές. Άρα λέω ας καθίσουμε να δούμε και αυτό. Έτσι κι αλλιώς εδώ στη φάση που είμαστε δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σωστά, αυτό είναι το σωστό. Και μια πινελιά για την προπονητάρα που πήρε όφη, Βασίλη. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Ένας προπονητής από τον οποίο εγώ από τα χέρια θυμάμαι στο Ισπανικό Πρωτάθλημα να έχω δει καλά πράγματα. Δεν λέω ότι είχα εντυπωσιαστεί ποτέ, αλλά καλοβαλμένο τον έχω στο κεφάλι μου. Το ότι έρχεται τώρα και αναλαμβάνει μια ομάδα σε αυτή την περίοδο δεν είναι και δεν σε αφήνει να πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Από την άλλη την πλευρά όμως είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Έχει ξαναζήσει μακριά από τη χώρα του. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα δουλέψει ο PPBL μακριά από την πατρίδα του. Άρα έχεις μια προσδοκία ότι και λόγω ηλικίας και λόγω παραστάσεων μπορεί και να προσαρμοστεί γρήγορα. Το υλικό του όφι μπορεί να του επιτρέπει να συνεννοηθεί γρήγορα. Ναι, γιατί έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι έμπειροι. Δεν είναι μικρά παιδιά. Ενδιαφέρουσα επιλογή, θα πω. Δεν ξέρω τώρα, πάντοτε, θα το πω για ακόμη μια φορά. Ακούσε έναν αντεπώνυμο και λες, είχε κάνει καλή δουλειά εδώ, εκεί, αλλού. Δεν ξέρεις όμως με ποιο σκεπτικό, αν υπάρχει βάθος στο σκεπτικό που έχει οδηγήσει μια διοίκηση στην επιλογή ενός προπονητή. Δηλαδή, θα το πω χρησιμοποιώντας τώρα το παράδειγμα του Κάρλος Καρβαλιάλ που ακόμα δεν τον έχουμε δει στον Ολυμπιακό. Τώρα θα δούμε αύριο το πρώτο του παιχνίδι και προφανώς χωρίς να περιμένω και πολλά πράγματα να δω. Αυτός ο προπονητής στην εξέλιξη του χρόνου έχει ο ίδιος κάνει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή έχει αλλάξει την αγωνιστική του φιλοσοφία, την ιδέα του για το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα του είτε όταν έχει την μπάλα στα πόδια της είτε όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της. Έχει παίξει άμεσο ποδόσφαιρο, το έκανε πέρσι με τη Φέλτα, με πολύ άμεσο ποδόσφαιρο και από τον τερματοφύλακα προς την επίθεση και από τους back προς τους extreme, με μακρινές μεταβιβάσεις, με ταχύτητα, με όραμα, με 2-3 πάσες να φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Έχει παίξει και την κοιτάκα. Δεν ξέρω γιατί, ποιο είναι η περιγραφή της δουλειάς, ποια ήταν. Δηλαδή όταν του είπαν ψήνεσαι να έρθει εδώ, τι του είπαν ότι θέλουν να παίξει. Όταν δεν τα ξέρεις λοιπόν αυτά, όταν δεν ξέρεις αν μια ομάδα, ένας σύλλογος, ένας οργανισμός έχει καθαρή ιδέα για το τι μπάλα θέλει να παίζει, δεν ξέρεις αν ο προπονητής που παίρνει είναι συμβατός ή όχι. Το ίδιο θα πω και στην περίπτωση του. Είναι κρίσιμες πληροφορίες για να μπορούμε να καταλάβουμε. Και πόσο χρόνο καλώς του δώσανε. Αυτό είναι πάρα πολύ. Σωστά. Έχεις δίκιο. Επίσης μια παράμετρος που είναι πολύ σημαντική. Να πω και σήμερα μαζί μας ήταν τα καταστήματα Γερμανός που είναι ο νούμερο ένα προορισμός για την επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης αντιμετωπίζει το κινητό μας τηλέφωνο και στο 65% των περιπτώσεων πας σε ένα κατάστημα Γερμανός, περιμένεις λίγο, το παίρνεις και φεύγεις και αυτό λειτουργεί κανονικά. Ευχαριστούμε Βασίλη. Να είσαι καλά, τα λέμε αύριο. Να είσαι καλά παιδιά, για χαρά.